Καλησπέρα! Και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Κυριαρχία της μυθοπλασίας έχουμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση, με πολλές ελληνικές σειρές να έχουν κερδίσει μεγάλο μερίδιο τηλεθέασης και πολλά από τα reality να μάχονται να κρατήσουν τα καλά ποσοστά τους. Πάμε να δούμε λοιπόν και να συγκρίνουμε τις τηλεθεάσεις των δημοφιλέστερων εκπομπών σύμφωνα με τις μετρήσεις χθες, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου. Τα ποσοστά αυτά αφορούν το δυναμικό κοινό, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τα κανάλια. Θα αρχίσουμε με αυτό που σημειώνει τα μικρότερα ποσοστά τηλεθέασης και θα τελειώσουμε με αυτό που έχει κερδίσει μεγαλύτερο ποσοστό τηλεθεατών. Πάμε λοιπόν. Τελευταίοι βρέθηκαν χθες Γιώργος Λιάγκας και Φέης Κορδά με 10,9%. Ακολουθεί η εκπομπή Σούπερ Κατερίνα με την Κατερίνα Καινούριο με 13,7%. Και η Δανάη Μπάρκα με το Πάμε Δανάη σημείωσε το ποσοστό των 20,7%. Οπότε η νικήτρια της χθεσινής ημέρας ανατύχθηκε η Δανάη Μπάρκα και το πρωινό του Μέγκα. Η Ελένη Μενεγάκη και η μεσημεριανή εκπομπή της στο Μέγκα σημείωσε το ποσοστό 15,4%. Ακολουθεί το Καλό Μεσημεράκι με 16,9% και το Ρουκ Ζουκ 20,6%. Οπότε νικητής της ημέρας είναι η Ζέτα Μακρυπούλια και το Ρουκ Ζουκ. Στην απογευματινή ζώνη, το 5x5 με τον Μάρκο Σεφερλή σημείωσε το ποσοστό των 12,4%. Ακολούθησε το deal στον Α με τον Χρήστο Φερετίνο, που σημείωσε το ποσοστό των 15,9% στο δυναμικό κοινό, και ο τροχός της τύχης με 17,7%. Οπότε ο νικητής της ημέρας ήταν ο Πέτρος Πολυχρονίδης και ο τροχός της τύχης. Μεγάλη μάχη δόθηκε το βράδυ ανάμεσα στις πολλές ωραίες ελληνικές σειρές που έχουμε φέτος. Η Γη της Ελιάς σημείωσε 19,8%. Το Άσε μας ρε μαμά του Α 20,3%. Ακολούθησαν οι Άγριες Μέλισσες με το ποσοστό των 22% στο δυναμικό κοινό. Και η εκπληκτική σειρά του Α, ο Σασμός, με 33,8%. Νικητής λοιπόν της ημέρας, ο Σασμός στον Α. Και συνεχίζουμε με τη μάχη το reality. Το Top Chef σημείωσε 4,2%. Το Game of Chef στον Αντένα 7,8%. Το Big Brother 12,5%. Και τέλος το Bachelor 13,1%. Οπότε νικητής αναδείχθηκε το Bachelor. Και πάμε να δούμε τη μάχη των βραδινών δελτίων ειδήσεων. Ο Sky σημείωσε 9,6%. Το Mega 10,2%. Ακολουθεί το Star με 10,9%. Έπειτα ο Antenna με 13,4%. Και ο Alpha με 16,4%. Έτσι ο νικητής στη μάχη των δελτίων ειδήσεων αναδείχθηκε ο Alpha. Αυτές ήταν οι τηλεθεάσεις της Τετάρτης 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια!